Με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομέο την χαρακτήρισε αδικαιολόγητη, τονίζοντα ότι παραβιάζει τι αρχέ τη δικαιοσύνη και τη ειρήνη. Ο Πατριάρχη Βαρθολομέο χωροστάτησε στη θεία λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο τζιμπαλί στι όχθε του κεράτιου κόλπου, ναό που έχει παραχωρηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τι ανάγκε τη Ουκρανική Παροικία στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το τέλο τη Κυριακάτικη Λειτουργία, ο Πατριάρχη τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και στη συνέχεια στο κήρυγμά του, που έγινε στα Αγγλικά και μεταφράστηκε στα Ουκρανικά, ευχήθηκε να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμο και να επέλθει μια δίκαιη ειρήνη. Όπω είπε, συγκεντρωθήκαμε για να προσευχηθούμε και να μνημονεύσουμε επισήμω τι ψυχέ όλων εκείνων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου αγώνα για την ελευθερία στην πατρίδα σα. Κατά την τελευταία δεκαετία. Στην αρχή του κηρύγματό του, ο Βαρθολομαίο υπενθύμησε πω πριν από δέκα χρόνια ο κόσμο έγινε μάρτυρα τη γενναιότητα και τη θυσία όταν στην πλατεία Ανεξαρτησία στο Κίεβο και σε ολόκληρη την Ουκρανία, απλοί άνδρε και γυναίκε ξεσηκώθηκαν σε πείσμα τη διαφθορά, τη κατάχρηση εξουσία και τη καταπίεση. Εν τω μεταξύ, πέρασαν δύο χρόνια από την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία. Σε μια σύγκρουση που φαίνεται να μην έχει ορατό τέλο, όπω ανέφερε ο Βαρθολομαίο, σημειώνοντα πω οι πληγέ που άφησε αυτή η αδικαιολόγητη πράξη είναι ακόμη νοπέ και ο πόνο είναι ακόμη αισθητό.